Αυτό που έχουμε να πούμε ως ΚΚΕ είναι ότι στηρίζουμε την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του COVID-19, κατά του κορονοϊού, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να καλλιεργηθεί η θετική στάση απέναντι στον εμβολιασμό, με όλα βέβαια τα επιστημονικά εχέγγυα τα οποία απαιτούνται. Όμως εδώ το θέμα έχει και συνέχεια, γιατί για την υλοποίηση αυτής της εκστρατείας, σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε πριν από λίγο ο Υπουργός και δυστυχώς δεν κάθισε για να μας ακούσει, σύμφωνα λοιπόν με την τροπολογία θα υπογραφούν, λέει, δύο συμβάσεις, η μία για την παραγωγή των μηνυμάτων όλης αυτής της διαφημιστικής και επικοινωνιακής εκστρατείας και η άλλη για τις εκπομπές. Αυτό που θέλουμε να πούμε, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν μπορεί να συμβασιοποιείται, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι του κέρδους, δεν είναι ένα οικονομικό μέγεθος. Υπάρχουν μερικά πράγματα στα οποία υπάρχουν και όρια και με αυτήν την έννοια δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την τροπολογία και θα τοποθετηθούμε εξ αυτού του λόγου με την θέση παρών, παρά το ότι στηρίζουμε, επαναλαμβάνω, την εκστρατεία. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει αιτία και να γίνει αφορμή και να γίνει μέσο πλουτισμού οικονομικών ωφελιών από διάφορους. Όμως, έχουμε και κάτι ακόμα να πούμε στον Υπουργό. Επειδή τα ωφέλη και τα θετικά αποτελέσματα αυτής της εμβολιαστικής εκστρατείας δεν θα φανούν αμέσως, θα χρειαστούν να περάσουν μερικοί μήνες, σύμφωνα και με την κυβέρνηση, και επειδή εντωμεταξύ η πανδημία καλπάζει, όπως βλέπουμε και παρακολουθούμε κάθε μέρα, θα συστήναμε στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού άμεσα τώρα. Τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας κυριολεκτικά έχουν φτάσει στα όρια τους, αν δεν τα έχουν ξεπεράσει. Να προχωρήσει σε ένα επιτέλους εθνικό πανελλήνιο σχέδιο επιδημιολογικής επιτήρησης με τεστ σε όλο τον πληθυσμό στοχευμένα, έτσι ώστε να παρακολουθείτε και να απομονώνετε η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού και βεβαίως να αρχίσει να κάνει κάποια στιγμή και αυτούς τους ελέγχους σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, οι οποίοι είναι παντελώς ανεξέλεγκτοι και οι οποίοι μεγάλοι εργασιακοί χώροι αποδεικνύονται οι μεγάλες εστίες αναμετάδοσης του κορονοϊού σύμφωνα και με τις τελευταίες ανακοινώσεις από τους ίδιους τους επιστήμονες. Ευχαριστώ.